Да, тромбы, меряете уровень холестерина. Эпитета холестеринис. Меряете уровень эритроцитов, потому что когда высокий уровень эритроцитов, появляется такое заболевание, как полицитемия, которая потом провоцирует высокий уровень тромбоцитов, инфаркт, инсульт. Τα υψηλά επίπεδα ερυθροκυτάρων, ερυθρών, γιατί κατά κανόνα προκαλούν τρομβώσεις και διάφορες άλλες παθολογίες του κυκλοφορούν. Α, μπορεί να βρει ανευρίσματα, ωραίο. Το θέμα είναι πού, γιατί άμα είσαι στον εγκέφαλο, πού θα το βρει. Δεν αφορά όλα τα αγγεία ή αφορά μόνο τα αγγεία του σώματο. Μπορεί να διαγνώσει ανεύρισμα. Καλαβίνισμα, конечно. Там есть, есть σε λέκτρη, конечно. Μπορεί να σου βρει ανεύρισμα. Το διαφορίζει. Στον επιλογία. Έχει. Никаких вирусов, никаких бактерий, никаких грибов мы тут искать не будем. Будем искать заболевания, заболевания. А также в кровеносном русле могут циркулировать свободные радикалы, да, каких-то там. Никаких, никаких вирусов, бактерий. В кровеносном... Бактериями? Ну, это сепсис, но а, это пациент в больнице, он умирает, он к нам не придет. Лей, ливон, лей, ути дэн эхуме пафогона мэсо сто эма, мэсо сто сто кикловорико сэстима, врискуме пафологиес, тис лео και бактериемия, μου λέει, λέει τότε έχουμε στύψει και ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο, δεν έχει τι να κάνει με εμάς. Έτσι, δηλαδή είναι άλλη κατάσταση. Και σε μια πυελονεφρίτιδα μπορεί να έχει βακτηριεμία. Ναι. Βέβαια. Ναι, να είναι η τυδού κρόφη κοντά ενφιτσίρωνα, κοντά ενφιτσίρωνα κρόφη. Λέει για το αίμα ότι όταν... Τέλος πάντων. Ότι δεν είναι για την δική μας αντιμετώπιση αυτό, δηλαδή η βακτηριεμία. Τι είναι, ό,τι αντιμετώπιση. Όταν έχει βακτήρια στο αίμα, είναι αντιμετώπιση νοσοκομιακή. Θέλει νοσοκομιακή αντίδραση. Προφανώς. Άρα λέει άμα το βρει, στείλ τον άνθρωπο. Ναι. Σεψεμία. Ναι. Αλλά λέει σε σεψεμία. Κάνει. Припила нефрите бактерии урии в первую очередь, а потом бактериемии будет. В первую очередь бактерии урия будет. Λέει πρώτα θα εμφανιστούν τα βακτήρια στην πυελονεφρίτιδα, θα εμφανιστούν πρώτα τα βακτήρια στα ούρα. Ναι, σωστά. Και λέει μετά θα πάνε στο αίμα. Λέει, όλα αυτά τα στάδια είναι για νοσοκομεία. То есть свободные радикалы смотрим, соли тяжелых металлов тоже можно смотреть. Λοιπόν, στο αίμα μπορούμε να κοιτάξουμε τις ελεύθερες ρίζες, μπορούμε να δούμε τα βαρέα μέταλλα. Η πυρογένεια, οι ελεύθερες ρίζες είναι δική. Ναι. Все. То есть основное это заболевание. Το πιο σημαντικό σε αυτό το μεσημβρινό είναι να κοιτάξετε τις παθολογίες. Следующий меридиан – это меридиан аллергии. Λοιπόν, το επόμενο, ο επόμενος μεσημβρινός είναι μεσημβρινός των αλλεργιών. Соответственно, если точка патологическая и пациент говорит о том, что у него есть аллергия какая-то на что-то, вы, согласно тому опросу, который мы писали вчера, вы опрашиваете его, открываете селектор аллергены, если он не знает, на что у него аллергия, делаете тест на аллерген. Если он знает, что у него на глютен, на пшеницу, там, я не знаю, там, на какую-то рыбу, ну зачем это уже, не надо тратить время. Лей, ты что, мастер, но аллерген, кидаты, это семья,